On a mission and get high up. I know that I'ma die. Reaching for a lot that I don't really need at all. Never listen to replies. Learn the lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta get them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over. Και αλήθεια το σκεφτόμουν αυτό, Ελεάνα, καθώς σε έβλεπα να κάνεις την πασαρέλα. Λέω πώς ήσουν και αισθανόσουν μέσα σου την προηγούμενη εβδομάδα λίγο πριν τον καλά και πώς αισθάνεσαι σήμερα λίγο πριν τον καλά. Φαντάζομαι καμία σχέση. Ναι, παρόλα αυτά, την προηγούμενη εβδομάδα είχα ευχαριστηθεί τα look μου. Παρότι δεν έπαιρναν καλές βαθμολογίες, δεν είναι τελείως χάλια, αλλά απλώς... δεν το περίμενα κάθε φορά για τόσο χάλια. Αυτή η εβδομάδα είμαι καλύτερα. Αυτά. Αυτά. Και πού πας? Λοιπόν, εμένα ένας φίλος μου έχει wine bar και αρρώστησε ξάφνου ο υπεύθυνός του και μου λέει, έλα Ελεάνα, έλα γρήγορα. Πρέπει να τον καλύψεις. Οπότε, εγώ γενικά έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σερβις σε μαγαζιά. Πάντως. Ναι, εννοείται. 10 χρόνια. Μέχρι και... Καλά, δεν τα ξέρω και σένα όλα. Ναι, είναι και αυτό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε γενικά ξέρω πώς είναι μέσα στα μαγαζιά και η ατμόσφαιρα και το πώς είναι ένας υπεύθυνος, ένας μέτρο και τα σχετικά. Μιλάμε για wine και όχι για club. Αυτά. Ουσιαστικά η εικόνα είναι μέσα, δεν είναι αυτό. Yeah. Αυτό τα βάλα για να μην με μαλώσετε. Yeah. Θέλετε να γδυθώ. Μην τη μαλώσετε. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πας για σερβίς, για δουλειά. Όχι, όχι. Είναι υπεύθυνη. Ναι. Να τσεκάρω τι γίνεται με το προσωπικό, με τους πελάτες, να κάθονται εκεί που θέλουν και τα σχετικά. Εξαιρετικά, παρακαλώ, βαθμολογήστε. Ελεάνα μου, είναι μια okay, μέτριο καλή βαθμολογία αυτή. Θέλω να μιλήσουμε με τα μπαλόνια της Αμάντας. Ναι. Θα ήθελα ούτε καν να ξαναβάλεις αυτή την τσάντα. Ούτε καν. Δεν μοιάζει σαν δωράκι. Γιατί μοιάζει σαν σακουλίτσα δώρου. Ούτε από ένα κατάστημα με κοσμήματα ή με ούτε καλλιντικά μπορεί, που θα μου πάρεις ένα καταπληκτικό lip gloss κόκκινο να μην τρέχει. Και ένα αυτό. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το που κάμισε με τα σκουλαρίκια σου. Το κεφάλι σου είναι του ονείρου. Η ζώνη δεν μου αρέσει. Ήθελα μια πιο λεπτή ζώνη γιατί σε μπουκώνει πάρα πολύ. Είναι σαν να φοράς. Αυτό επίτηδες ναι. Το έκανα έτσι. Δηλαδή, χωρίς να έχει πιέτες, τις έκανα και λίγο γιατί θεώρησα ότι. Ναι, απλά θεωρώ ότι σε καταπιέζει λίγο και σου μικραίνει τον κορμό επάνω. Το καλσόν, το layering που έχεις κάνει με το παπούτσι είναι καταπληκτικό. Θα προτιμούσα λοιπόν άλλη τσάντα και άλλο πανοφόρι. Ναι, γιατί αυτή είναι πανοφόρο, η εικόνα που διαγωνίζομαι σήμερα. Τα έβαλα όντως για να μην. Έχουμε και άλλες συζητήσεις και αν μπει ένα, ας πούμε, γιατί δεν έχω φέρει πανοφόρη. Ναι. Αλλά αυτή είναι η εικόνα σήμερα, η βασική. Ναι, αλλά αφού ναι, αλλά όμως, όπως όλες μας, θα ήθελα να έχεις... Δεν σώζεται από πουθενά. Δεν σώζεται από πουθενά. Φοράς το μαντό από πάνω, δεν το φοράς πάνω. Καταλαβαίνεις ότι. Για συνέχισε, Αμάντα. Ναι. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Θα ήθελα ένα πανοφόρι με μεγαλύτερους ώμους να σε κάνει πιο... Τη τζάντα που δεν μου αρέσει καθόλου, το layering με το καλσόν που έχεις κάνει, γιατί δύο δεν είναι, ή κάνω λάθος. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Και το η βερμούδα με τις πιέτες, θα την ήθελα ή λίγο πιο πάνω, ίσως, ή λίγο πιο κάτω. Δεν είμαι σίγουρη. Θες να το κάνεις λίγο πιο πάνω εδώ. Συγγνώμη. Πώς το κάνεις πιο πάνω, δηλαδή. Πάνω, ναι, νομίζω ίσως λίγο πιο πάνω θα την ήθελα για να φαίνεται πιο ψηλό το πόδι σου. Ναι. Αυτά. Ωραία. Ο μέσος όρος λοιπόν τώρα σήμερα είναι 2. Πηγαίνεις εσύ στους κριτές. Ευχαριστώ. Και είδομεν. Είδομεν.